Έχω να αναχωρήσω το ταξίδι στο Αμπού Ντάμπι με τον κύριο Πρωθυπουργό σε μία ώρα. Μία μισή ώρα πετάμε. Εγώ το αργότερο 12 και 4 πρέπει να φύγω για να προλάβω. Και γι' αυτό θα προηγηθώ να πω αυτά που πρέπει. Και μετά θα είναι ο κύριος Παπαθανάς με τον κύριο Δήμα εδώ και θα συνεχίσουν και θα κλείσουν τη συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση. Λοιπόν, μπαίνω λίγο γρήγορα στο νομοσχέδιο. Αν και έχουμε κάνει διεξοδική συζήτηση μέσα στην Επιτροπή, θα επαναλάβω, είτε εδώ είμαστε ολομέλεια και για τα πρακτικά, αλλά και όσους μας παρακολουθούν, τι περίπου κάνει αυτό το νομοσχέδιο. Ο πυρήνας του νομοσχεδίου είναι ο κανονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μεγάλες εταιρείες που παράγουν διαδικτυακές υπηρεσίες αναζήτησης, μεγάλες πλατφόρμες. Η πρόσθεση, αυτό που βάζουμε επιπλέον από τον κανονισμό και που πιστεύουμε ότι κινείται σε μια κατεύθυνση εξαιρετικά υπέρ του επιχειρήν και εξαιρετικά υπέρ των μικρών επιχειρήσεων, είναι ότι δίνουμε το δικαίωμα σε επιχειρηματικές ενώσεις να προχωρούν σε συλλογικές αγωγές κατά αυτών των πλατφορμών, στην περίπτωση που οι πλατφόρμες εξ συστήματος και, αν θέλετε, ως προϊόν αθέμητου ανταγωνισμού, καταπατούν ή πιστεύουν ότι καταπατούν τα επιχειρηματικά του συμφέροντα. Μέχρι σήμερα τέτοιου είδους αγωγές μπορούσαν να γίνουν μόνο κατά μόνας. Θεωρήσαμε όμως ότι επειδή αυτές οι πλατφόρμες, οι περισσότερες, είναι πραγματικοί γίγαντες, είναι πάρα πολύ μεγάλοι, και επειδή πια το ηλεκτρονικό εμπόριο αποκτάει εν μέσω COVID ακόμα περισσότερο, αλλά το πιθανότερο είναι ότι οι καταναλωτικές συνήθειες σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και μετά τον COVID θα εξακολουθήσουν να διοχετεύονται μέσω πλέον του ηλεκτρονικού εμπορίου, η σειρά της κατάταξης που σε βγάζει μπορεί να αποτελεί κριτήριο αγοράς. Δηλαδή, με κάποια έννοια, να το πω έτσι σχηματικά για τον κόσμο που μας βλέπει, σήμερα πας και νοικιάζεις ένα κατάστημα στους πολυσύγχρονους δρόμους, στην Ερμού, ξέρω εγώ, στην Βουκουρεστίου. Στο ηλεκτρονικό εμπόριο, η αντίστοιχη Ερμού και η αντίστοιχη Βουκουρεστίου είναι όταν κάνεις Google και ψάχνεις ένα προϊόν, να φτάνει η δική σου επιχείρηση, το δικό σου ηλεκτρονικό κατάστημα, σε σχετικά υψηλή σελίδα. Διότι αν φτάνει μετά από 500 σελίδες, στην πραγματικότητα μπορεί να φτάνει και να αγοράσει από σένα. Οι πλατφόρμες πρέπει να έχουν ξεκάθαρη πολιτική, δημόσια γνωστή, με βάση ποιον αλγόριθμο και με ποια λογική κατατάσσουν τη σειρά των εταιριών στην περίπτωση της αναζήτησης, ώστε να μπορούν οι εταιρείες πάλι να επιλέξουν αν θα προσαρμοστούν σε αυτήν την πολιτική, θα πληρώσουν δηλαδή την ανάλογη διαφήμιση, ή αν αυτό δεν τους ενδιαφέρει. Αλλά πάθος εδώ πρέπει να είναι καθαρό και το ίδιο για όλους, έτσι ώστε να μπορεί η αγορά να λειτουργεί ευρύθμως. Για να είμαστε λοιπόν βέβαιοι ότι σε αυτό το νέο ψηφιακό κόμμα αυτό γίνεται, κάνουμε αυτή την αλλαγή και προσθέτουμε τη δυνατότητα των συλλογικών αγωγών, ώστε αν κάποια από αυτές τις εταιρείες, για λόγους δικής της εμπορικής πρακτικής, καταπατήσει συλλογικά τα δικαιώματα ενός κλάδου, κάποιων εταιριών, κάποιων μελητηρίων, κάποιων φορέων, αυτοί να μπορούν να προασπίσουν το δικαίωμά του στα δικαστήρια. Το δεύτερο κομμάτι του νομοσχεδίου αφορά σε διάφορες δεσμίσεις συμπληρωματικές του πρώτου, δηλαδή αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο και τον ηλεκτρονικό κόσμο, όπου η Δημαία, που φτιάξαμε μαζί πριν από μερικούς μήνες και που ήδη λειτουργεί με αρκετά μεγάλη επιτυχία, να μπορεί να βάζει πρόστιμα και να μπορεί να ελέγχει, κατά τον τρόπο που ελέγχει τα φυσικά καταστήματα, να ελέγχει και το ηλεκτρονικό εμπόριο, έτσι ώστε να απλωθεί ο έλεγχος της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτού μέσα από τις υπηρεσίες ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης και στον ψηφιακό κόσμο. Το τρίτο κομμάτι του νομοσχεδίου είναι μια σειρά διατάξεων που αφορούν στην ανεξάρτητη αρχή ανταγωνισμού. Εκεί αυτό που βασικά κάνουμε είναι ότι δεχόμαστε το αίτημα του Προέδρου της Αρχής και του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής, οι οποίοι μας έθεσαν με ένταση το εξής πρόβλημα. Όταν πρωτοφτιάχτηκε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ο πόρος που θεσμοθετήθηκε, το 1 της χιλίας δηλαδή επί των πράξεων ανωνύμων εταιριών, το έτος 2008-2009, αντιστοιχούσε σε ένα ποσό περίπου 12 εκατομμύρια το χρόνο. Κυρίως μέσα από την οικονομική κρίση που ακολούθησε, αλλά και την αλλαγή των εταιρικών μορφών που πολλοί επιχειρηματίες αποφάσισαν για διαφόρους λόγους ευκολίας ή φορολογικής εύνοιας, αυτή η ύλη έχει μειωθεί σήμερα περίπου στα 4,5 εκατομμύρια. Η διαφορά του ποσού από τα 12 στα 4,5 εκατομμύρια δημιουργεί για την ανεξάρτητη αρχή ανταγωνισμού σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας. Το ποσό το οποίο έχει, ο πόρος τον οποίο έχει στη διάθεσή της, είναι στην πραγματικότητα αρκετός για να καλύψει μόνο τα έξοδα της μισθοδοσίας και τίποτα περισσότερο. Στην συζήτηση λοιπόν, πώς μπορούμε να διορθώσουμε αυτό το πράγμα, χωρίς όμως να φαίνεται ότι το κράτος θα κρατάει κατά κάποιο τρόπο την αρχή ανταγωνισμού όμηρο, γιατί εδώ πρέπει να πω το εξής. Εγώ, ως αρμόδιος υπουργός
Εποπτεύω μεν την αρχή ανταγωνισμού, δεν μπορώ να ελέγξω την αρχή ανταγωνισμού και δεν μπορώ να επισέλθω από την αρχή ανταγωνισμού. Γιατί είναι ανεξάρτητη αρχή, για λόγους που όλοι αντιλαμβανόμαστε, γιατί αν μπορούσε ο κάθε υπουργός να επισέρχεται στα της αρχής, καταλαβαίνετε τι θα τράβαγαν και οι υπουργοί και τα γεμάντα στην αγορά. Για να είμαστε βέβαιοι ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει λοιπόν, φέρνουμε μια τροπολογία που τι λέει. Λέει ότι ο πρόεδρος της αρχής, ο εκάστοτε πρόεδρος, με αίτημά του στον Υπουργό Οικονομικών, θα μπορεί να λαμβάνει έκτακτη κρατική επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά το μέτρο των χρημάτων που του λείπουν από τον πόρο του 1/1 ανώνυμες εταιρείες. Έτσι ώστε να μπορεί να συμπληρώνει το ποσό αυτό από τον κρατικό προϋπολογισμό. Θυμίζω ότι είχαμε μια διαφωνία στην Επιτροπή, μάλλον μια συζήτηση στην Επιτροπή, την οποία διορθώσαμε, ακριβώς για να μην υπάρχει παρεξήγηση ως προς τη διάθεσή μας να παρεμβαίνουμε σαν της αρχής. Η αρχική σκέψη του Υπουργείου Οικονομικών ήταν να είναι τεκμηριωμένη γνώμη. Εμείς το κάναμε απλή γνώμη, απλό αίτημα, δηλαδή τεκμηριωμένο αίτημα, απλό αίτημα, έτσι ώστε στην πραγματικότητα κάθε φορά η αρχή, αν κρίνει ότι χρειάζεται τα χρήματα αυτά, έως την οροφή αυτή που είπαμε, να μπορεί να ζητάει αυτά τα χρήματα τον κρατικό προϋπολογισμό για να κάνει προσλήψεις, για να παίρνει υπολογιστές, για να μπορεί να φτιάχνει καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Επίσης, στο νομοσχέδιο έχουμε και δύο διατάξεις που προκάλεσαν και λίγο μεγαλύτερη φασαρία, τις οποίες θέλω επίσης να αναλύσω λίγο περισσότερο. Η μία διάταξη που αφορά στην δυνατότητα να λειτουργούν τις Κυριακές καταστήματα σε περιοχές έως 5.000 κατοίκους, αφορά, το τονίζω, είναι 5 γραμμές η αλλαγή στο άρθρο που ήδη ισχύει, είναι το 2α στο όλο άρθρο 18 το οποίο έχετε στα χέρια σας. Και τι λέει στην πραγματικότητα? Λέει ότι μόνο επιχειρήσεις μικρομεσαίες έως 1,5 εκατομμύριο τζίρο και έως 9 υπαλλήλους μπορούν να ανοίγουν τις Κυριακές με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης νόμιμα. Για ποιες επιχειρήσεις στην πραγματικότητα νομοθετούμε? Νομοθετούμε για μίνι μάρκετ, νομοθετούμε για σαρωπλαστεία, για φούρνους, για τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Γιατί το κάνουμε αυτό, είπαμε? Διότι σε πολλές περιοχές της χώρας, κυρίως μικρά χωριά και κομοπόλεις, ακριβώς επειδή πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις λειτουργούσαν, αλλά χωρίς άδεια του οικείου αντιπεριφερειάρχου, εκεί οι υπηρεσίες βάζουν συνεχώς πρόστιμα. Για να καλύψουμε λοιπόν αυτές τις επιχειρήσεις, τονίζω, επειδή γράφτηκε λάθος στην αρχή τον τύπο και δημιούργησε μεγάλη φασαρία, δεν πρόκειται περί θεσμοθέτησης γενικού ανοίγματος των Κυριακών για όλα τα καταστήματα με απλή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Το άρθρο ισχύει όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Η μόνη αλλαγή είναι η δυνατότητα να λειτουργούν επιχειρήσεις σε περιοχές, σε πόλεις έως 5.000 κατοίκους και ποιες επιχειρήσεις? Μόνο αυτές που έχουν έως 1,5 εκατομμύριο τζίρο και έως 9 υπαλλήλους. Δηλαδή οι μικρές επιχειρήσεις. Νομίζω ότι με αυτές τις διευκρινήσεις οι ανησυχίες του εμπορικού κόσμου έχουν καυθεί. Αν υπάρξουν κάποιες αλλαγές που θα περίμενα από τον συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ να τις συζητήσουμε, δεν έχω αντίσταση. Αν μου τις δώσετε, να δω αν μπορώ να τις κάνω ευθύνες πριν φύγω ή όχι. Τώρα, μέσα στο νομοσχέδιο έχουμε επίσης άλλη μια τροπολογία που έχει σηκώσει λιγότερη φασαρία αυτή. Θεσμοθετήσαμε οι λαϊκές αγορές. Σήμερα οι λαϊκές αγορές λειτουργούν από Δευτέρα έως Σάββατο και έχουν ρεπό την Κυριακή. Αυτό όμως είχε δημιουργήσει σε διάφορες περιοχές της χώρας παρεξηγήσεις ως προς τις κυριακάτικες αγορές, όπου πάλι εκεί υπήρχε μεταξύ τους πολύ μεγάλη διχογνωμία. Το ενοποιούμε λοιπόν και λέμε: οι λαϊκές αγορές λειτουργούν 6 μέρες την εβδομάδα. Μόνοι τους τώρα οι φορείς των λαϊκών αγορών με τον οικείο φορέα που τους δίνει την άδεια, τον Δήμο κατά κύριο λόγο ή την περιφέρεια όσον αφορά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, θα συναποφασίζουν ποια θα είναι η μέρα του ρεπό τους. Αν θέλουν είναι η μέρα του ρεπό τους Κυριακή, αν θέλουν είναι η μέρα του ρεπό τους Σάββατο, Παρασκευή, Πέμπτη, Τετάρτη, Τρίτη, Δευτέρα. Άρα μετακινείται το εξαήμερο, πάντα αφήνοντας μία μέρα για ρεπό, αναλόγως στις αποφάσεις των Δήμων που δίνουν την άδεια για τη λαϊκή αυτή αγορά. Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε μία ευελιξία, ώστε πάλι να αποφεύγουμε καταστάσεις που έχουν φτάσει στο Υπουργείο Εμπορίου και τα οποία δημιουργούν τοπικά πολύ μεγάλες φασαρίες, πιστεύω, χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Τώρα, να μπω λίγο και στις τροπολογίες, καταρχάς του Υπουργείου Ανάπτυξης, για να μπορώ να περιμένω και αν έχετε απορίες να μου πείτε για τις τροπολογίες πριν φύγω. Πολύ ευχαρίστω να τις απαντήσω, επειδή έχω το ταξίδι. Καταρχάς να πω και τα πρακτικά. Ασφαλώς κάνω δεκτές όλες τις υπουργικές τροπολογίες. Έχουμε τροπολογίες και από το Υπουργείο Οικονομικών, έχουμε τροπολογίες και από το Υπουργείο Εσωτερικών, έχουμε τροπολογία και από το Υπουργείο Αθλητισμού. Γενικά όλες τις υπουργικές τροπολογίες κάνω δεκτές. Για τις υπουργικές τροπολογίες των άλλων υπουργείων θα έρθει να μιλήσει κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως ο κάθε υπουργός και θα εξηγήσει ο κάθε υπουργός γιατί κάνει
την τροπολογία την οποία εισηγείται. Εγώ θα σας μιλήσω τώρα για τις τροπολογίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Λοιπόν, άρθρο 1. Ένταξη προπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του έτους 2021 σε μια μείζωνα κατηγορία δημοσιονομικής ταξινόμησης. Τροποποίηση του άρθρου 55, 4270 του 2014 και το άρθρο 2 επίσης, συμπληρωματικός κρατικός προπολογισμός όπου αναβάζουμε κατά 900 εκατομμύρια ευρώ το χρηματοδοτούμενο σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Και τα δύο αυτά άρθρα είναι λογιστικού χαρακτήρα τακτοποίηση για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Δεν νομίζω ότι έχουν καμία ιδιαίτερη φασαρία. Τώρα, το άρθρο 3, εκεί μπορεί να υπάρξει διαφωνία από τις μεγάλες του Κοινοβουλίου, κάνουμε δεκτή μια τροπολογία που φέρναμε μαζί με το Υπουργείο Μεταφορών και Συγκοινωνιών για τη διάθεση πρόσθετου ποσού από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για την ενίσχυση των επενδύσεων των συγκοινωνιακών φορέων ΚΤΕΛ ΑΕ και του ΚΤΕΛ του νόμου 2963 του 2001. Περί τίνος πρόκειται. Με νόμο του 2001, είχε προβλεφθεί να δώσει το κράτος τα επόμενα χρόνια 45 εκατομμύρια ευρώ προς την ανανέωση του στόλου των ΚΤΕΛ. Σε αυτό το ποσό εκκρεμούσαμε να δώσουμε 22 εκατομμύρια. Αυτά τα 22 εκατομμύρια λοιπόν θεσμοθετούμε τώρα να τα δώσουμε τα επόμενα χρόνια προς τα ΚΤΕΛ για την ανανέωση του στόλου τους. Είναι στην πραγματικότητα ένα μέτρο που αποφασίσαμε να ενεργοποιήσουμε, δεν θέλω να πω κάτι διαφορετικό. Θα μπορούσαμε να το έχουμε κάνει πριν τον COVID. Μέσα στον COVID όμως, στην προσπάθεια να βρούμε εργαλεία να βοηθήσουμε και αυτόν τον κλάδο που επίσης έχει δεχτεί πολύ μεγάλο πλήγμα, κυρίως λόγω της τόσης του τουρισμού και του εσωτερικού προφανώς, αλλά και τις μέρες της καραντίνας λόγω του σταματήματος όλων των μετακινήσεων και των δρομολογίων, είναι ένας έμεσος τρόπος να προσπαθούμε να βοηθήσουμε και αυτόν τον κλάδο να ορθοποδήσει μέσα σε αυτήν την πολύ μεγάλη δυσκολία. Τώρα, το άρθρο 4. Σύνθεση Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας και Καινοτομίας, το περίφημο ΕΣΕΤΕΚ, προσθέτουμε 4 επιπλέον μέλη, κυρίως από τους τομείς της έρευνας. Για ποιο λόγο? Όπως θα έχετε δει, το ΕΣΕΤΕΚ παίζει όλο ένα και μεγαλύτερο ρόλο στις αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της κυβερνήσεως γενικά, λόγω του ότι δίνουμε πολύ μεγαλύτερο βάρος στην έρευνα και στην τεχνολογία. Και έτσι μας ζητήθηκε από το ίδιο το ΕΣΕΤΕΚ η συμπλήρωσή του με επιπλέον μέλη, θα μπορούν να κάνουν περισσότερο τη δουλειά τους. Όπως έγινε η εισήγηση του ΕΣΕΤΕΚ, αυτή φέρνουμε και την νομοθετούμε. Το άρθρο 5 είναι αυτό που συζητάγαμε τον κύριο Χαρίτση, κάτι τελείως τυπικό, αλλά παλιά ιστορία. Στο κεντρικό κτίριο του Υπουργείου Ανάπτυξης Νίκης 5-7, δύο όροφοι, ενώ όλο το κτίριο ανήκει, μάλλον μισθώνεται το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δύο όροφοι είναι παραχωρημένοι στο Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό δημιούργησε ένα λογιστικό ζήτημα στις υπηρεσίες ως προς το αν είναι νόμιμη η καταβολή των ενοικίων που δίνει το Υπουργείο Ανάπτυξης για τους δύο ορόφους που ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών. Το οποίο είναι φιλοξενούμενο, υπό μία έννοια, στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Με το άρθρο 5, λοιπόν, δηλώνουμε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης πληρώνει και το ενοίκιο που αναφέρεται στο Υπουργείο Οικονομικών. Λέει, πληρώνει όλους τους ορόφους του κτηρίου Νίκης 5-7, απλώς για να μην έχουν ανησυχία οι υπηρεσίες. Το άρθρο 6. Έχει να κάνει ως προς τον COVID, είναι δίνουμε τη δυνατότητα της διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης Μετόχων ή Εταίρων οποιοδήποτε νομικού προσώπου ή οποιοδήποτε νομικής οντότητας με τηλεδιάσκεψη. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω υπό λόγο, νομίζω πολύ προφανές, την εποχή της καραντίνας, πλέον επειδή έχει κρατήσει πολύ η καραντίνα, πολλές εταιρείες είχαν αναβάλει γενικές συνελεύσεις, όμως πλέον κρατάει πολύ η πανδημία και δεν γίνεται. Άρα αρχίζουν να έχουν εταιρείες σοβαρά προβλήματα. Άρα τους επιτρέπουμε να το κάνουμε τηλεδιάσκεψη για να μην κολλάνε οι δυνατότητες λήψης αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων. Και πάμε τώρα στο άρθρο 7. Το άρθρο 7 είναι αυτό το οποίο γεννήθηκε από μια συζήτηση γόνιμη που είχαμε τον κύριο Κατρίνη στην επί των άρθρων συζήτηση στην Επιτροπή και τον ευχαριστώ. Όταν ετέθη εκείνη την ημέρα το ζήτημα από ένα δημοσίευμα από το πρώτο θέμα, πραγματικό δημοσίευμα, όταν έγινε γνωστό ότι η Γενική Διεύθυνση του Καταναλωτού είχε εντοπίσει αυξήσεις σε ορισμένα προϊόντα, παράλογες αυξήσεις, υπερβολικές αυξήσεις, ακριβώς την ημέρα που ανακοινώθηκε το lockdown. Υπήρξε δηλαδή δυστυχώς περίπτωση όπου μια συγκεκριμένη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, όταν βγήκε η απόφαση του κ. Πρωθυπουργού ότι από το Σάββατο θα έχουμε lockdown, προχώρησε σε αυξήσεις μεγάλες σε μια σειρά προϊόντων βασικών αγαθών διατροφής. Για να το αποφύγουμε αυτό, επειδή προθεωρούμε, εγώ να το ξεκαθαρίσω, είμαι πολύ υπέρ της ελεύθερης αγοράς. Δεν μου αρέσουν ούτε οι διατιμήσεις, ούτε αυτού του τύπου τα μέτρα. Ενώ μιλώντας ιδεολογικά. Όμως η ελεύθερη αγορά προϋποθέτει να λειτουργεί η αγορά.
Όταν το κράτος παρεμβαίνει και με κρατική εντολή κλείνει την αγορά, άρα τα καταστήματα αυτά μένουν κατά κύριο λόγο χωρίς μεγάλο ανταγωνισμό. Διότι οι ανταγωνιστές έχουν κλείσει, τότε για ποια ελεύθερη αγορά μιλάμε? Διότι δεν υπάρχει ελεύθερη αγορά. Εδώ έχεις κλείσει τους ανταγωνιστές. Και άρα, αν τους αφήσεις χωρίς κανέναν έλεγχο, διακινδυνεύεις η ελεύθερη αγορά και η νόμη της, ελλείψη ανταγωνισμού, να πάρει τα πράγματα πάρα πολύ ψηλά. Θερμοθετούμε λοιπόν το εξής. Το διαβάζω για να ξέρετε τι κάνουμε. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως όχι πέραν της 28ης Δευτέρου 2021, θα δούμε εκεί τι θα έχει συμβεί, δεν μπορώ να το προεξοφλήσω, απαγορεύεται η συνομολόγηση ή η λήψη περιουσιακών ωφελημάτων που αφορούν στην πόλη σε οποιοδήποτε αγαθού υπηρεσίας που είναι απαραίτητο για την υγεία, τη διατροφή, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, ιδίως δε φαρμακευτικών προϊόντων, μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής, όπως χειρουργικών μασκών, αντισηπτικών υγρών και άλλων υλικών απολύμανσης, εφόσον τα ωφελήματα αυτά υπερβαίνουν την αξία της παροχής. Προσέξτε τώρα, τόσο ώστε το μεικτό περιθώριο κέρδους να είναι μεγαλύτερο του αντίστοιχου περιθωρίου 1η-1η Σεπτεμβρίου του 2020 για τα όσα άλλο προϊόντα και υπηρεσίες. Λέει, τι λέμε? Λέμε, δεν βάζω διατίμηση. Η διατίμηση έχει πάντα τον εξής κίνδυνο. Εάν ανέβουν οι τιμές των εισαγωμένων αγαθών, είτε να υπάρξει μαύρη αγορά, είτε να σταματήσουν να εισάγουν και να υπάρχουν ελλείψεις. Κάνουμε κάτι άλλο. Το κάναμε και το Μάρτιο και δούλεψε πολύ καλά. Λέμε, κύριε Γεωργιάδη, πουλούσε αυτό το προϊόν το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο, βάσει τιμολόγια αγοράς και την τιμή της πώλησης, είχε ένα μεικτό περιθώριο κέρδους, ας πούμε 20%. Πολύ ωραία. 20% μπορεί να έχεις και τώρα. Τι δεν μπορεί να έχεις? Δεν μπορεί να έχεις 30, δεν μπορεί να έχεις 40, δεν μπορεί να έχεις 50. Αν έχεις πάνω από το περιθώριο κέρδους που είχες τότε, μπορούμε να σου βάλουμε πρόστιμο. Και θα σου βάλουμε πρόστιμο. Θέλουμε επιχειρήσεις να έχουν κέρδος. Δεν θέλουμε επιχειρήσεις να έχουν ζημία από το εμπόριο. Δεν θέλουμε να κάνουν εισαγωγές προϊόντων για το καλό του κράτους μόνον. Καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να δουλέψουν και οι ίδιες και να πληρώσουν εργαζομένους, υποχρεώσεις και τα πάντα. Αλλά θα πρέπει αυτή τη στιγμή το κέρδος να είναι καθαρό μεταξύ μας, ότι δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από αυτό που θα είχαν υπό φυσιολογικές συνθήκες. Διότι ιδάλλως θα είναι σαν να εκμεταλλεύονται το γεγονός της καραντίνας. Και εγώ δεν θέλω κανένας να νομίζει ότι θα παίξει με τη συμφορά του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός περνάει μια συμφορά, όπως και όλη η ανθρωπότητα, και πρέπει αυτό να το προσέξουμε όλοι. Είμαι βέβαιος, γιατί περισσότερο να το πω αυτό, η συντηρητική πλειοψηφία των ανθρώπων στα σούπερ μάρκετ έχουν δείξει πολύ μεγάλη υπευθυνότητα και δεν έχουν προχωρήσει τα ίδιους αυξήσεις. Αυτό συνέβη σε μία μόνο περίπτωση. Δεν θέλω να αναφέρω το όνομα της αλυσίδος, διότι ας πούμε ότι έγινε εκλάθος, εκ παραδρομής. Όμως θέλω να ξέρουν οι καταναλωτές ότι είμαστε από πάνω, το παρακολουθούμε. Και πλέον μετά από την ψήφιση αυτής της τροπολογίας που ελπίζω να έχει και ευρύτερη διακομματική στήριξη, θα έχουμε και το εργαλείο για να βάλουμε πρόστιμο σε αυτό να το παραβιάσει. Τώρα, θα έρθουν και δύο ακόμα τροπολογίες καθοδών. Η μία είναι, μάλλον αναφέρω ιδιαίτερα, το άρθρο 6 των τροπολογιών του Υπουργείου Εσωτερικών, γιατί την είχα προαναγγείλει, την είχα ζητήσει και εγώ, το διαβάζω. Η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών σωματείων και συλλόγων που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 78 του αστικού κώδικα, εφόσον έχει λήξει η λίγη ενός βεβαίως σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού και εφόσον μεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως την 31/12/2020. Λέμε τέλος του χρόνου είναι η παράταση. Δηλαδή, και λέμε με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων μπορεί να παρατείνει διαχρονικό διάστημα μέχρι 4 μηνών ακόμη, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού. Δηλαδή, αυτόματα πάμε μέχρι 31/12 και αν ακόμα οι καραντίνες και τα μέτρα ισχύουν, θα μπορούν οι αρμόδιοι υπουργοί να δώσουν παράταση έως και 4 μήνες επιπλέον. Γιατί γίνεται αυτό? Για προφανείς λόγους, δεν μπορούν να διευρυνθούν εκλογές σε όλα αυτά τα σωματεία. Επειδή δεν μπορούν να δημιουργηθούν εκλογές, έχει δημιουργηθεί πάρα πολύ μεγάλη δυσλειτουργία σε ορισμένα από αυτά. Αμφισβητήσανε νόμες αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων, πρόβλημα στους τραπεζικούς λογαριασμούς κ.ο.κ. Για να μην υπάρχει μόνο αυτό, ξεκαθαρίζουμε ότι ναι, δεν μπορούν να γίνουν εκλογές υπό αυτές τις συνθήκες. Θα γίνουν όταν οι συνθήκες πανδημίας το επιτρέψουν. Θα έρθουν ακόμα οι εξής τροπολογίες.
Ένα, από τον κύριο Δήμα, μία τροπολογία που ολοκληρώνει τη μεταβίβαση της γης στο Θέσιντεκ. Το Θέσιντεκ, υπενθυμίζω, είναι αυτό το πολύ μεγάλος χώρος για την έρευνα και την τεχνολογία, όπου έχουμε ανακοινώσει ότι χτίζεται στην Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας και την αστική μικροσκοπική εταιρεία του Θέσιντεκ, όπου σκοπό έχει να προσεγγίσει σε μια πολύ ωραία περιοχή πλησίων του αεροδρομίου πολύ μεγάλες επιχειρήσεις τεχνολογίας, ώστε να φτιάχνουν ένα χώρο, ένα βλαστό, ένα κέντρο καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη. Το τελευταίο βήμα αυτή τη μεταβίβαση θα είναι η τροπολογία που θα έρθει σε λίγο ως προς τον τρόπο που παραχωρείται η γη από το Υπουργείο Οικονομικών στον φορέα όπου υλοποιεί το Θέσιντεκ. Η δεύτερη τροπολογία σας τη διαβάζω. Το εδάφιο γ, παραγράφου 7 του άρθρου 96 του νόμου 4497 του 2017 αντικαθίσταται το εξής. Οι προθεσμίες της παρούσης παραγράφου προκειμένου για επιμελητήρια στις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες των οποίων εκκρεμεί εκτέλεση έργων ή άλλων προγραμμάτων παρατείνεται αναδρομικά έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 έως το πέρας αυτών των έργων ή προγραμμάτων, οπότε και θα επέλθει η λύση αυτών των εταιρεών σύμφωνα με το άρθρο 238 του νόμου 4610 του 19. Η παράταση αυτή σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου του 2021. Το λέω για τον κύριο Χαρίτη, αφορούν και δικές του πρωτοβουλίες κατά το παρελθόν. Είναι αναπτυξιακές εταιρείες επιμελητηρίων που έχουν ξεκινήσει έργα. Λόγω του COVID πάρα πολλά σταματήσανε και δεν μπορούσαν να είναι συνεπεί με τις κυκλάδες και άλλα, τα ξέρετε. Με τις χρονολογίες που είχαν δεσμευτεί. Τους δίνουμε παράταση άλλον ένα χρόνο, ώστε να μην μπλοκάρουν τα προγράμματα. Διότι θα σου φέρουν, θα έρθει τώρα, είναι στη. Θα σας δώσω το χαρτί αυτό, το διαβάστε, μην παρακαλώ πολύ, παρακαλώ. Αν θα έρθει η τροπολογία κανονικά σε λίγο. Απλώς επειδή θα φύγω σας τη δίνω. Έτσι. Θα έρθει σε λίγο η τροπολογία κανονικά. Και άλλη μια τροπολογία του αναπληρωτή υπουργού μου, του κυρίου Παθανάση, όπου ρυθμίζει ένα ζήμα το οποίο υπήρχε ως προς την λειτουργία του Enterprise Greece και την αξιολόγηση από το Enterprise Greece των επενδύσεων που αφορούν σε R&D. Θέλω την προσοχή σας εδώ, ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η τροπολογία. Αφορά και εσένα, Χρήστο. Τι έχει συμβεί, κύριε Χαρίτση, παρακαλώ πολύ την προσοχή σας, γιατί θα ήθελα και τη δική σας γνώμη σε αυτό. Ήθελε μια μεγάλη επένδυση αρκετών εκατομμυρίων για να αξιολογηθεί από το Enterprise Greece ως επένδυση στρατηγικού χαρακτήρα. Όμως αυτή η επένδυση είναι προσανατολισμένη στο R&D. Στο φάρμακο είναι, σε εξειδικευμένη έρευνα φαρμακευτικής τεχνολογίας. Το Enterprise δηλώνει ότι δεν έχει την τεχνική δυνατότητα να διαπιστώσει την επιστημονική, ας το πούμε έτσι, το επιστημονικό υπόβαθρο αυτής της επενδύσεως. Ούτε μπορούσε εκ του νόμου να προσλάβει κάποιον άλλο να του κάνει αυτή τη δουλειά. Εμείς δίνουμε τώρα το δικαίωμα στο Enterprise Greece να κάνει τι, να αναθέτει στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Όταν κρίνει ότι η επένδυση την οποία έχει μπροστά του να εξετάσει αφορά σε επιστημονικά ζητήματα που το ίδιο δεν έχει τεχνική επάρκεια να την κρίνει, να αναθέτει στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, που έχει όντως το εξειδικευμένο προσωπικό, γιατί αυτή είναι η βασική του δουλειά, αυτή να κάνει την αξιολόγηση, να στέλνει μετά το πόρισμά της στο Enterprise Greece ως προς το επιστημονικό σκέλος και το Enterprise μετά να ελέγχει το οικονομικό σκέλος πρόταση. Δηλαδή αυτό που ούτως ή άλλως μπορεί να κάνει. Επειδή αυτό δεν ήταν μέχρι στιγμής στο νόμο σαφές, είχε προσπαθεί το Enterprise Greece να δώσει την ανάθεση στη ΕΓΕΤ μέχρι τώρα. Η υπάλληλοι όμως στη ΕΓΕΤ ελείψη νομοθετικής εξουδοτήσεως, δεν ξέραν αν αυτό θα ήταν νόμιμο ή είχαμε το κάνουμε. Για να μην υπάρχει λοιπόν διχογνωμία στις υπηρεσίες, εάν αυτό είναι νόμιμο ή όχι, φέρουμε τη σχετική τροπολογία, ώστε, επαναλαμβάνω, να καταλάβετε τι κάνουμε. Όταν έρχεται ως αίτημα να ενταχθεί στο νόμο περιστατηγικών επενδύσεων, δηλαδή στο fast track, για να το πω απλά, μία επένδυση που αφορά σε R&D, το Enterprise Greece θα δύναται να αναθέτει στη ΓΕΓΕΤ, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, να κρίνει το επιστημονικό σκέλος αυτής της επενδύσεως. Θα απαντάει εντός στιγμένης προθεσμίας η Γενική Γραμματεία στο Enterprise Greece ότι πράγματι αυτό το κομμάτι είναι αληθές και επιστημονικά δεδομένο, και μετά το Enterprise θα συνεχίσει την αξιολόγησή του από τις οικονομικές παραμέτρους, αν επενδύσει τα λεφτά και όλα αυτά που κάνει σε όλα τα άλλα. Και θα έχουμε έγκριση ή απόρριψη αυτής της επενδύσεως. Αυτή είναι η τροπολογία. Κύριε Παθανάση, δικιά σας αναφέρομαι.
την οποία φυσικά κάνω δεκτή εννοείται. Άλλωστε, νομίζω και η πρώτη σας νομοθετική πρωτοβουλία, κύριε Παθανάση, και έχουμε καλό ρίσκο. Λοιπόν, αυτές είναι όλες οι δικές μας τροπολογίες. Αν περιμένω λίγο ακόμα, αν υπάρχουν απορίες, να τις απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ.